Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Πήρα τηλέφωνο στις εξοδοτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Τους είπα τα δεδομένα, πότε μπήκα στην υπηρεσία, πόσο στρατό έχω, ποια η οικογενειακή μου κατάσταση, συγκεκριμένα έχω 6 παιδιά, αν δικαιούμαι σύνταξη. Μου είπαν, φυσικά δικαιούσε. Το ίδιο έκανα και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και μία και δύο έως, αν θυμάμαι καλά, 4 φορές. Ναι. Με διαβεβαίωσαν, δικαιούσε. Υπέβαλα τα χαρτιά για απόλυση και συνταξιοδότηση, μου ήρθε η απόλυση και ενώ μετά περίμενα να πληρωθώ, φανταστείτε τις οικονομικές δυσκολίες μιας φαμιλής οικογένειας απλήρωτος τόσους μήνες, με ειδοποιούν ξαφνικά ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έστειλε τα χαρτιά πίσω, γιατί για αυτούς ο σαφής νόμος, όπως ισχυρίστηκαν ότι δικαιούμαι να μου δώσουν σύνταξη, τώρα τον βγάζουν ασαφή. Ναι. Εγώ ερωτώ. Οδήγησαν μια οικογένεια στην καταστροφή. Ας αναλογιστούν τι θα έκαναν οι ίδιοι αν είχαν 6 παιδιά με τις όποιες δυσκολίες, δεν θέλω να αναφέρω για αρρώστιες κτλ, τα καθημερινά τρέχοντα έξοδα. Να είναι 10 μήνες απλήρωτη, η επιτεότητα να μην είναι δική τους, γιατί ρώτησαν και τους είπαν ότι ναι, δικαιούσε, και εγώ να βρίσκομαι σε αυτή την τραγική θέση. Και όταν σου είπαν ότι δικαιούσες, εσύ έκανες τα απαραίτητα, ακριβώς, τις απαραίτητες συνέργειες, πήγες και στην, ακριβώς, υπηρεσία σου, υπέβαλες τα χαρτιά. Μου, υπέβαλα τα χαρτιά μου όλα. Από εκεί σου δώσαν κανονικά το έγγραφο ότι δικαιούσες συνταξιοδότηση. Ακριβώς, μου έστειλαν έγγραφο όταν ήρθε η απόλυση, που το ίδιο το έγγραφο έλεγε ότι απολύεται διότι πληρεί όλες τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, το οποίο έχω στα χέρια μου. Και όπως σας είπα, έγινε όλο αυτό που έγινε. Δεν στέκομαι στην ευθύνη των υπαλλήλων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Ας τους κρίνουν οι προϊστάμενοί τους. Εμένα με ενδιαφέρει να δοθεί λύση στο τραγικό πρόβλημα και ο νόμος καθεαυτού. Ένα παιδί του Δημοτικού να τον διαβάσει θα δει ότι είναι τόσο σαφής, γιατί αναφέρει ανεξαρτήτου χρόνου κατάταξης. Ναι. Το λέει ξεκάθαρα, ανεξαρτήτου χρόνου κατάταξης και παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι. Δηλαδή, ο νόμος που οι ίδιοι θεωρούσαν σαφή, τώρα τον κάνουν ασαφή. Απευθύνομαι. Μακάρι αυτός ο ομολόγος τώρα να φτάσει και μέχρι τον Πρωθυπουργό. Πρώτα, στους πολιτευτές και βουλευτές του νομού μου. Μάλιστα. Είναι 4 βουλευτές. Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν τη δύναμη και τα κότσια. Ναι. Και αν δεν τα έχουν, να σταυρούν, σας παρακαλώ. Να βρουν τα κότσια, γιατί διαλύεται μία οκταμελή οικογένεια. Αν κάποιος νομίζει ότι έχει τη δύναμη, τη θέληση να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, το κάνει. Και απευθύνομαι μετά στους καρεκλοκένταυρους του λογιστηρίου του κράτους. Ναι. Και τους ερωτώ την απλή ερώτηση, τους κάνω. Αυτοί που ελαφρά την καρδία καταστρέφουν οι οικογένειες. Τα 6 τα παιδιά τα δικά μου ή τα 16 του άλλου, μέχρι το 1993 ήταν έμβια όντα που είχαν ανάγκες, που έπρεπε να τα προστατεύεις, να τα ταΐζεις. Και μετά το 93 τι έγιναν, πράγματα, ζώα. Ακόμα και τα ζώα και αυτά θέλουν τροφή να φάνε. Εκτός από τους βουλευτές, τους πολιτευτές, αν φτάσεις σε κάποιον μεγαλοδημοσιογράφο των Αθηνών ή σε ένα πολιτικό πρόσωπο, που όπως είπα να έχει όμως τα κότσια, να μην το πω αλλιώς, να έχει 5 κιλά τέτοια, ναι. Λοιπόν, γιατί κατακλυζόμαστε από ανίκανους και από άχρηστους, ας ενδιαφερθεί για έναν απλό πολίτη που βλέπει την οικογένειά του να διαλύεται. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.